Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ αυτήν την περασμένη ώρα, ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Φίλιπ Μόρις και τη θεατική της Παμπαστράτος και τη διατήρηση στην κορυφή που δεν είναι καθόλου εύκολο σε μια εποχή που αλλάζουν όλα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι υπάρχει disruption παντού και η αλήθεια είναι ότι αν λογιστεί κανεί τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο που συναλλασσόμαστε, τον τρόπο που βλέπουμε ταινίε, είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με ένα και δύο χρόνια πριν. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε σταματήσει να κάνουμε στην εταιρεία μας είναι τα τριετή και πενταετή στρατηγικά πλάνα, γιατί πλέον δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί μπορεί ο ανταγωνισμός σε δύο και τρία χρόνια να είναι μια εταιρεία που σήμερα δεν υπάρχει. Κοινός τόπος, κοινός τόπος βέβαια όλων αυτών των καινοτομιών και των ανατροπών που γίνονται α, και βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι η ανάγκη των καταναλωτών. Από εκεί ξεκινάνε όλα και έχω φτιάξει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί μια μεγάλη πολυεθνική να καινοτομήσει το οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με ένα startup, αλλά έχει και αρκετέ διαφορέ. Άρα, σίγουρα ξεκινάμε από τι ανάγκε των καταναλωτών, τι οποίε πρέπει να βρει μια μεγάλη εταιρεία και να δεσμευτεί το senior management πίσω από αυτέ τι ανάγκε, να το κάνει αυτό ο σκοπό τη και μετά να κάνει έρευνα, να μπορέσει να καινοτομήσει είτε αφορά ένα προϊόν, είτε αφορά μια υπηρεσία. Και η μεγάλη διαφορά για τις μεγάλες εταιρείες είναι, αφού έρθει μια καινοτομία, θα πρέπει να μεταμορφωθεί για να μπορέσει αυτή η κοινοτομία να την κάνει επιτυχία. Και μετέπειτα να υπάρχει και η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που έκανε μέχρι σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν την Φίλιπ Μόρι. Αναμφισβήτητα ο ηγέτη στον κλάδο των καπνικών. 125 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίηση σε 180 χώρε, 80.000 υπάλληλοι. 48 εργοστάσια, 2 ερευνητικά κέντρα, 70 δισεκατομμύρια φόροι και 7 δισεκατομμύρια net profit. Μια χαρά. Όλα είναι καλά. Η αλήθεια όμως είναι, και να σας παραθέσω μερικά στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι το 2010 22% των ενήλικων καπνίζανε πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι και η πρόβλεψη για το 2025 είναι ότι θα έχουμε μια αύξηση στον παγκόσμιο πληθυσμό των ενήλικων 6,1 δισεκατομμύρια και οι καπνιστές επίσης θα αυξηθούν. Θα υπάρχουν 1,16 δισεκατομμύρια καπνιστές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το τσιγάρο προκαλεί βλάβη. Και είναι μια πραγματικότητα και το έχουμε αναγνωρίσει στη Φιλιπ Μόρις και οφείλουμε σαν ηγέτες του κλάδου να βρούμε μία λύση για όλους τους ενήλικους καπνιστές. Οφείλουμε να βρούμε μία καλύτερη εναλλακτική στο παραδοσιακό τσιγάρο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε βάζοντας έναν ανώτερο σκοπό στην εταιρεία μας, πίσω από τον οποίο δεσμευτήκαμε, να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή σε όλους τους ενήλικους καπνιστές σε όλο τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, εδώ και 10 χρόνια, έχουμε προσλάβει 400 ερευνητές, 400 επιστήμονες, που κυρίως προέρχονται από το Pharma Industry. Έχουμε επενδύσει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, δύο μεγάλα ερευνητικά κέντρα και στην Ελβετία και στη Σιγκαμπούρη. Έχουμε πάνω από 3.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και μια έρευνα και ανάπτυξη που κατέληξε το 2016 σε μια μεγάλη καινοτομία για μας, σε ένα προϊόν το οποίο προσφέρει εναλλακτικά καλύτερη εμπειρία από το παραδοσιακό τσιγάρο. Και αυτό βγήκαμε και το φωνάξαμε. Το φωνάξαμε πολύ δυνατά. Βγήκε ο CEO της εταιρείας μας, ο Αντρέας Καρατζόπουλο, και είπε ότι εύχομαι μια μέρα να μην πουλάμε Μάλμπορο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι ένα marketing trick, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να πουλάμε Μάλμπορο. Και πραγματικά βρισκόμαστε στην αρχή μιας επανάστασης και είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε αυτά τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν καλύτερη εναλλακτική από το παραδοσιακό τσιγάρο. Για να μπορέσουμε όμως αυτά τα προϊόντα να τα φέρουμε στους καταναλωτές, έπρεπε να μεταμορφωθούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Μέχρι το 2016, απλά σας αναφέρω γρήγορα ότι ο τρόπος που τα τσιγάρα πηγαίνουν στους καταναλωτές, εμείς παρήγαμε τα τσιγάρα μας στο εργοστάσιο, τα κάναμε διανομή στους χονδρεμπόρους και στους διανομείς, αυτοί τα δίνανε στα σημεία Ιαννική, στα περίπτερα, είχαμε το B2B engagement με τα περίπτερα και από εκεί και πέρα αυτά πηγαίνουν στους καταναλωτές. Όλο αυτό το μοντέλο έχει αλλάξει. Πλέον, μιλάμε απευθείας με τους καταναλωτές. Έχουμε βάλει τον καταναλωτή στο επίκεντρο και σε κάθε περίσταση που ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει ε, το προϊόν μας, είμαστε εκεί. Είτε είναι στο σπίτι του, μέσα ενός καναλιού e-commerce που έχουμε το site μας, είτε πάει σε ένα μαγαζί, πάει για ψώνια. Έχουμε φτιάξει δικά μας μαγαζιά, εμείς που δεν ξέραμε από μαγαζιά, Ξεκινήσαμε το πρώτο μαγαζί στην Πανεπιστημίου το Δεκέμβριο του 2016. Από το μηδέν φτιάξαμε τις διαδικασίες σιγά σιγά και πλέον έχουμε 1,5 χρόνο εμπειρία και μαθαίνουμε πάρα πολλά από όλες τις άλλες εταιρείες που βρίσκονται στον κλάδο. Έχουμε πλέον 25 καταστήματα α, για το ICOS. Έχουμε μια ομάδα B2C που εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους καταναλωτές για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Έχουμε ομάδα digital και έχουμε παρουσία στα social media. Έχουμε customer service. Όλα αυτά είναι καινούργια για μας και τα, τα έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Άρα, ε, το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Πρώτη μεγάλη μεταμόρφωση, λοιπόν, είναι του επιχειρηματικού μοντέλου. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Η Φίλιπ Μόρις, ήταν ε, ο κακός δαίμονας ε, για τον εξωτερικό κόσμο, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα Υπουργεία, για τις κυβερνήσεις, για την επιστημονική κοινότητα. Πλέον είμαστε συνομιλητές τους. Θέλουμε να κερδίσουμε μια θέση στο τραπέζι των συνομιλιών, να τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας, για τις έρευνες που έχουμε και προσπαθούμε να είμαστε εξωστρεφείς κάτι που δεν κάναμε μέχρι σήμερα. Ένα παράδειγμα που φέρνω στην εξωστρέφεια α, έχει να κάνει με τον Παπαστράτο. Μια εταιρεία που μέχρι το 2016 λαμβάναμε πολύ λίγα βιογραφικά. Είμαστε περήφανοι που έχοντα βάλει μια καμπάνια το 2017, την πάρε θέση, έχουμε λάβει πάνω από 100.000 βιογραφικά α, για θέση στην εταιρεία μα. Άρα γινόμαστε πιο εξωστρεφεί. Και το πιο δύσκολο είναι η εσωτερική μεταμόρφωση ακούστηκε πάρα πολύ από τους προηγούμενους ομιλητές, κουλτούρα. Χρειαζόμαστε μια κουλτούρα. Τι είναι όμως η κουλτούρα. Κουλτούρα είναι το άθροισμα όλων των συμπεριφορών, όλων εργο... των εργαζομένων στην εταιρεία μας. Και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει μια κουλτούρα. Ακούσαμε πιο πριν από μια προηγούμενη ομιλήτρια διαφόρους κακούς κείμενα που συναντάει στην Ελλάδα, όπως η φράση «Το ξέρω», ε, «Δεν φταίω εγώ», «Δεν αποτυχάνω». Εμείς πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Άρα υπάρχει αυτό το sense of urgency. Προσπαθούμε να, να γίνουμε startup μέσα ε, στα πλαίσια της πολυεθνικής στην οποία εργαζόμαστε και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι ο βαθμός ετοιμότητάς μας, όταν προσπαθήσαμε να το μετρήσουμε το 2017 μας, έδειξε ισοκαριστικά αποτελέσματα. Ένα στους δύο εργαζομένους εταιρεία ήταν στο Fear Zone. Φοβόταν την αλλαγή. Συγγνώμη, Εστε... περίμενε καλύτερα αποτελέσματα από αυτό. Η αλήθεια είναι πω ναι, περίμενα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά η, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Και σκέψου, ποιοι δεν απάντησαν κιόλα, δηλαδή απάντησα ψεύτικα. Όχι, θεωρώ ότι ήταν ε, ειλικρινή απαντήσει και το βλέπουμε. Άρα ένα στου δύο εργαζομένου αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, την αβεβαιότητα του να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε συνηθίσει να κάνει μέχρι τώρα. Και μόνο ένα στου πέντε από εμά ήταν έτοιμο να μπει στη διαδικασία μάθηση. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, που το δουλεύουμε καθημερινά. Το σίγουρο όμω είναι ότι όλοι πιστεύουμε στην Παπαστράτο και στη Φίλιπ Μόρι. Πιστεύουμε και έχουμε ένα σκοπό ένα σκοπό ο οποίος δεν είναι εταιρικό, δεν είναι εμπορικό, αλλά αγγίζει όλη την κοινωνία. Και εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην κοινωνία με την καινοτομία που έχουμε φέρει, με τις επενδύσεις που κάνουμε, με τις αυξήσεις των θέσεων εργασίας και στην εταιρεία μας και στους συνεργάτες μας, με την αύξηση καπνοκαλλιέργειας που γίνεται, μια ολόκληρη αλυσίδα αξίας, η οποία αυξάνεται και μεγαλώνει σε όλη τη χώρα, γίνεται μέσα από αυτή την καινοτομία. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κάτσε, θα κάνουμε λίγο on stage. Πάμε. Ε, αυτό το internal transformation που έλεγες, ε, λίγο... Δηλαδή, πώ πώς το έχετε τώρα, σε τι κατάστασή είστε, Δηλαδή, η προσωπική σου αίσθηση από το 54% αν κάνατε σήμερα, 2018, την ίδια έρευνα, ναι. θα ήταν 30-40. Έχει μεταξύ 30 και 40. Έχει... Πώ το πετύχατε αυτό, δηλαδή, ποιε ήταν οι κινήσει που κάνατε, Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι δηλαδή ο Παπαστράτος, είστε μια μεγάλη εταιρεία η οποία καλείται να αλλάξει όλο το μοντέλο από B2B πάτη σε B2C και όχι μόνο αυτό αλλά αλλάζετε και τα καρνικά σας προϊόντα και ξαφνικά πρέπει να αλλάξει και εσωτερικά η δομή. Και αυτό το ίσως το 54% να είναι φυσιολογικό το ποσοστό, γι' αυτό σας το είπα πριν. Mm. Τώρα όμως πώς προσπαθείτε αυτό να το αλλάξετε δηλαδή, ποιε είναι οι κινήσεις. Ωραία, καταρχήν ε, κάνουμε συναντήσεις και σε town halls ε, όλη η εταιρεία και σε μικρότερες ομάδες και γίνεται ενημέρωση, δηλαδή αυτά τα, τα νούμερα που σας έδειξα έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους εργαζομένους και προσπαθούμε να καταλάβουμε ο καθένας από εμά ποιες είναι οι συμπεριφορές τις οποίες πρέπει να κρατήσει και ποιες είναι αυτές που πρέπει να αποβάλει. Και παίρνει χρόνο αυτό, δεν είναι εύκολο. Ναι, καλά, δεν κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο, mm. δηλαδή το αντίθετο κιόλα, είναι πολύ δύσκολο. Σωστά. Δηλαδή... Υπάρχουν λοιπόν και διάφορες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, ε, υπάρχουν διάφοροι πυλώνες στους οποίους εστιάζουμε, όπως για παράδειγμα το να δώσουμε space to deliver στους να δώσουμε χώρο για αποφάσεις. Ah. Να γίνουμε πιο εστιασμένοι στον καταναλωτή. Άρα αλλάζετε yeah. και εσείς εσωτερικά και το top management επίσης. Αλλάζουμε όλοι. Αλλάζετε όλοι. Mm. Πόσο σημαντικό είναι να είναι μαζί με αυτό το project το senior management της εταιρεία, Δηλαδή η αίσθηση που έχεις εσύ. Είναι Γιατί, πάρα Γιατί πλέον, το... πλέον yeah. Δεν... Yeah. πρόσεξε, δεν είναι μόνο η Παπαστράτου, είναι σε όλη τη τις μόλι αυτό παρεμπιπτόντως yeah. η αλλαγή yeah. του μοντέλου. Yeah. Σωστά, τίνουμε δηλαδή... ε, να κοιτάμε όλοι το senior management yeah. και ε, μια ρίση λέει lead by example, άρα σίγουρα το top management είναι το πρώτο που θα αλλάξει, αλλά αυτή η αλλαγή αφορά όλους μας. Άρα γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει ο καθένας από εμά να καταλάβει ποιε είναι οι συμπεριφορέ που σήμερα βγάζει προς τα έξω, ποιε από αυτές πρέπει να κρατήσει την νέα εποχή, σε μια εποχή που όπως ακούστηκε πάρα πολύ πριν, Πρέπει να κάνουμε fail fast, να αποτυχάνουμε γρήγορα. Ναι. Σε μια εταιρεία που δεν είχε συνηθίσει να αποτυχάνει. Να αποτυχάνει γρήγορα, ναι. Να μαθαίνουμε γρήγορα και να προχωράμε στο επόμενο. Ε, αλλάζετε επίση το μοντέλο σα, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, από B2B σε B2C. Εντάξει, σίγουρα θα έχετε συνεχίσει να έχετε διάνομη... Έχουμε και B2B, έχουμε και B2C. Ναι, μπήκατε στο, ε, στο B2C. Κάνουμε λίγο απ' όλα. Ναι. Ε, βασικά ακολουθούμε τον καταναλωτή. Οκ. Okay. Αυτό τι σημαίνει εσωτερικά για την εταιρεία. Δηλαδή, εννοώ ποιε ήταν οι βασικέ αλλαγέ που χρειαστήκαν για να πάτε εκεί πέρα. Καινούργια τμήματα. Πήρατε άλλο προσωπικό. Εκπαιδεύσατε το προσωπικό. Αλλάξαμε τα logistics, τώρα λέω πράγματα στην τύχη και εγώ. Σωστά, σωστά. Υπάρχει πολύ καινούριο κόσμο στην εταιρεία, γιατί σίγουρα όλε αυτέ οι νέε δεξιότητε δεν και άρα έπρεπε να τι να τις φέρουμε από την αγορά. Έχουν γίνει καινούργια τμήματα. Έχουμε κάνει ήδη δύο μεγάλε αναδιοργανώσει μέσα σε ένα μόλι χρόνο. Γιατί δύο. Ε, να σας φέρ... ε, ε, υπήρχε πρόβλημα στην πρώτη. Sorry που το ρωτάω, τώρα δεν μπορούσα Όχι, να... αλλά είπαμε Len fast. Αλλά μάθαμε από την πρώτη και προσαρμόσαμε ε, λίγο την, fail την fa fast και fail, ναι. Μάθαμε γρήγορα, το προσαρμόσαμε λίγο. Ε, άρα πλέον μπορώ να σας πω ότι ενδεικτικά για τις πωλήσεις, όλη η οργάνωση πωλήσεων ε, πλέον έχει αλλάξει θέσεις και έχει καινούριου ρόλους. Okay. Και πώς το έχουν αποδεχτεί αυτό οι εργαζόμενοι, στο δικό στο τμήμα, ας πούμε, που λέει. Ήταν δύσκολο, εύκολο. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι εύκολο. Βοηθάει πάρα πολύ ότι πιστεύουμε σε έναν ανώτερο σκοπό. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ελληνικών καπνιστών. Άρα αυτό είναι ο οδηγό μα και είναι πλέον επιλογή μα ε, να προχωράμε σε αυτό. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε και εσά που καθίσατε μέχρι τέλου και αντέξατε. Αλλά νομίζω και το τελευταίο σεξιο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα πραγματικά είναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω τώρα πόσοι θα είναι και αύριο που έχουμε διάφορες εκδηλώσεις και τα, τα fans και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, καλή συνέχεια.